Εδώ, επιστρέψαμε 9 και 24 πρώτα λεπτά. Παρασκευή σήμερα, πολύ κρύο έχει. Να σε ρωτήσω κάτι εσύ. Έλα. Πού ήσουν χθες? Πού ήμουν? Πού πήγες χθες? Όπα, ταράχτηκε. Α, χθες πήγα στα εγγένεια ενός καταστήματος στην Γλυφάδα. Τα εγγένεια τα έκανε. Α. Και ποια είδες εκεί? Ποιον είδα? Δεν ποια είδες. Είδες πολύ κόσμο, αλλά ποια είδες, έτσι μια αγαπημένη δική. Πολύ στην επικαιρότητα, είναι λίγο ξανθιά. Έως πολύ ξανθιά. Που τη σχολιάζαμε με ένα περιστατικό που έγινε. Παιδί μου, συνάντησε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Α, την είδα από μακριά. Ναι, από μακριά την είδα. Από μακριά δεν βρεθήκατε. Που, πόσο μεγάλο τώρα αυτό το κατάστημα πια. Συμπορικό. Εσύ την είδες και την απέφυγες? Εγώ δεν αποφεύγω κανέναν. Μιλήσατε, παιδί μου? Όχι. Αυτή σε είδε? Για... όταν γνωρίζω ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, μιλάει πολύ αρνητικά για εμένα, για ποιο λόγο να πάω? Για όλους μας, όχι μόνο για σένα. Για ποιο λόγο να πάω να μιλήσω? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Πολύ όμορφη ήταν παρόλα αυτά. Όχι ότι κρατάω κάποια κακία, αλλά με έχουν στεναχωρήσει κάποια πράγματα που έχουν φτάσει στα αυτιά μου. Πάντως είχατε πολύ καλές σχέσεις. Εγώ σέβομαι κάποιες στιγμές που έχω ζήσει, από εκεί πέρα, παιδιά. Ναι. Ας μην το αναλύσουμε περισσότερο. Να σου πω κάτι όμως αυτή, επειδή η Κωνσταντίνα, όπως γνωρίζουμε, έχει πρόβλημα μαζί σου και με όλη την ομάδα προφανώς, δεν ήρθε να σε ρωτήσει. Μου λέει, Κατερίνα μου, έχεις κάτι μαζί μου, αυτά ή... Εγώ γιατί να έχω κάτι μαζί της? Αν ήρθε η Κωνσταντίνα πρέπει να σε ρωτήσει, γιατί ακούμε ότι λέει διάφορα για σένα. Δεν πάει να λέει. Και για εμάς, ναι. Ναι, για όλους. Βρεθήκατε ποτέ κοντά, δηλαδή και μία κοίταξε θάλασσα ή άλλη βουνό, ας πούμε? Παιδιά, ήταν με την παρέα της, εγώ ήμουν με τη φίλη μου η οποία έκανε το event. Χαιρετήθηκα με τη Χνάνση και τη Φλωρίντα. Δεν με κοίταξε, δεν την κοίταξα. Καλά, ξέρετε, δεν... συμβαίνουν και αυτά στην χώρα. Δεν είναι πολύ κατάστημα αυτό, είναι ένα μικρό μαγαζί. Παιδί, δηλαδή, αν δεν μπορούσατε η μία να πέσει στην άλλη, απλά κοιτούσατε πού θα κατευθυνθείτε για να μην πέσει. Παιδιά, εγώ δεν αποφεύγω κανέναν επίτηδες. Έχω τύχει και σε μαγαζί να είναι πρώην μου μέσα και να μην θέλω να τον δω. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως να πέσω τα βλέμματά μας και να χαιρετήσω. Είναι καινούριο, πέστε μας όλα όπως είναι. Γιατί ξέρω το συγκεκριμένο μαγαζί είναι γωνία στην Γλυφάδα. Να απολογηθώ γιατί δεν μιλήσαμε, σα λέω. Μπορεί να συμβεί. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Όταν έχω μάθει κάποια πράγματα και με έχουν στεναχωρήσει, γιατί έχω μάθει ότι μιλάμε πάρα πολύ άσχημα λόγια, από εκεί πέρα δεν μπορώ να κάνω εντάξει, κάτι. Εντάξει, εκείνη γιατί δεν ήρθε να σε ρωτήσει ή να σου πει γιατί λέτε όλα αυτά που λέτε. Τι είπαμε, παιδιά, έχετε τρελαθεί τώρα. Λέω, εάν... Τι λες τώρα, είναι άκυρη η ερώτησή σου. Δεν είναι... Αλλά ρωτιά, παιδιά, ρεπορτάζ κάνουμε στην εκπομπή. Δεν είπαμε κάτι για την Κωνσταντίνα. Μεταφέραμε αυτά που γράφονται στις εφημερίδες. Δεν βγάλαμε ακριβώς. Καταρχάς, για να μην μου λέει, είναι αυτά εμείς που είπατε. Δεν είπαμε κάτι κακό. Που είπαμε και καλά, αυτή να έρθει να πει, αφού έχει πρόβλημα με αυτά που είπαμε, αυτή να έρθει. Γιατί να έχει πρόβλημα, ρε παιδιά, με αυτά που είπαμε να κάνουμε πάλι. Πες τα με τον Τζελέκ, θα με τρελαθώ. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όταν έδωσε η ίδια δικαίωμα να τη σχολιάζει το σουβλατζίδικο τη γειτονιά μου, ο περιπτερά μου, όλο ο κόσμο και μαζί κι εμεί. Καλέ, μην ορίεσαι. Εμεί ρωτάμε. Πώς το λένε, ρωτάμε για ποιο λόγο η Κωνσταντίνα έχει τρελαθεί με την Κατερίνα και με εμάς και, και αφού χθες σε είδε, γιατί δεν ήρθε να σε χαιρετήσει. Λέμε, αυτό είπαμε. Αυτό είπαμε. Παιδιά, δύο λεπτά για να καταλάβετε. Εμάς αυτά ότι η Κωνσταντίνα έχει νευριάσει μαζί μας, μας τα έχουν μεταφέρει. Το ξέρουμε. Μπορεί η Κωνσταντίνα όμως να μην ξέρετε μας τα έχουν μεταφέρει. Αφού το είπαμε καλή στον αέρα. Γιατί σου λέει κανείς ότι μας βλέπει συνέχεια. Μπορεί και ξέρω, να... Η Κωνσταντίνα δεν θα το έμαθε. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος στα φλόγια τρίτων ποιος είπε, τι έκανε, τι. Βρεθήκαμε σε ένα event. Τελείωσε. Εντάξει. Δεν χαιρετηθήκαμε. Την ώρα που μπήκα, έφευγε κιόλας εκείνη την ώρα. Εγώ μίλησα στις κάμερες. Η Κωνσταντίνα, από ό,τι έμαθα, δεν θέλησε να μιλήσει στις κάμερες. Ο καφέ, δηλαδή, εγώ μίλαγα στις κάμερες. Η Κωνσταντίνα έκανε τα ψώνια της. Τελείωσε η ιστορία. Ωραία.